6 έως 8, για το ΚΚΕ από 5 έως 7, για το ΜΕΡΑ 25 από το 3 έως 5, για τη Χρυσή Αυγή 2,8, 4,8, για την Ελληνική Λύση 2,5 έως 4,5 και για την Ένωση Κεντρών από 1 έως 2. Άρα, αυτό λοιπόν είναι το exit poll στο 80% του δείγματος που είπαμε. Σε αυτό Ηλία. Το αποτέλεσμα που ανακοινώνουμε βλέπουμε ότι έχουμε δύο βασικά ερωτηματικά. Δηλαδή μία άνω τελεία, γιατί έχουμε έτοιμες τις έδρες από ό,τι με ενημερώνουν. Να τις δούμε και επανερχόμαστε αμέσως. Λοιπόν, βλέπουμε και τις έδρες. Αν θέλετε να μας τις δώσετε. Ωραία. 155-167 για τη Νέα Δημοκρατία. Άρα 77... καθαρή αυτοδυναμία. Mm-hmm, ακριβώς. Δίνει λοιπόν αυτό το exit poll καθαρή αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία. Για το ΣΥΡΙΖΑ 77 έως 82, 19 έως 22 για το κίνημα αλλαγής, 16 έως 19 για το ΚΚΕ, για το ΜΕΡΑ 25 8 έως 14, για τη Χρυσή Αυγή 0 έως 13, Ελληνική Λύση 0 έως 13 και Ένωση Κεντρών 0. Λοιπόν, αυτό είναι ακριβώς τα δύο ερωτηματικά τα οποία παραμένουν και μετά την ανακοίνωση του exit poll. Δεν μπορούμε να είμαστε 100% βέβαιοι ότι η Χρυσή Αυγή και η Ελληνική Λύση θα περάσουν το κατόφλι του 3%. Άρα γι' αυτό έχουμε και μεγάλο εύρος στις έδρες, γιατί ανάλογα με το αν τα δύο αυτά κόμματα θα μπουν στη Βουλή, αλλάζει και ο κοινοβουλευτικός συσχετισμός. Και γι' αυτό είπαμε για την Νέα Δημοκρατία από 155 έως 167. Είναι μια απόκληση 12 έδρων. Είναι οι έδρες, όπως και για το ΣΥΡΙΖΑ, είναι οι έδρες που θα καταλάβουν η Χρυσή Αυγή και η Ελληνική Λύση, εάν και εφόσον υπερβούν το φράγμα του 3%. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε για τα μικρά κόμματα, υπομονή μέχρι τα πραγματικά αποτελέσματα. Ακριβώς. Και την εκτίμηση της Singular Logic. Πάντως μέχρι στιγμής λοιπόν η εικόνα που έχουμε από το exit poll δίνει καθαρή νίκη για τη Νέα Δημοκρατία και αυτοδυναμία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Δείχνει επίσης μια μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά που είναι πάνω από την διαφορά των ευρωεκλογών. Ήταν 9,5 μονάδες. Τώρα κατά μέσο όρο είναι 11,5 μονάδες. Mm-hmm. Δείχνει όμως και ένα σταθεροποιημένο ΣΥΡΙΖΑ στη δεύτερη θέση με ένα ποσοστό. Ακριβώς, ένα βελτιωμένο ποσοστό. Ελαφρώς πάνω από το 28%. Mm-hmm. Ένα ποσοστό παραπλήσιο με αυτό το οποίο συγκέντρωσε η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του 2015. Ως δεύτερο κόμμα. Δείχνει ένα ενισχυμένο δικοματισμό, το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων κομμάτων. Φαίνεται να προσεγγίζει το 70%, εδώ το εκτιμούμε περίπου στο 68,5%. Mm-hmm. Δεν είχε περάσει ποτέ το 65% μέχρι τώρα, από το Μάιο του 2012 μέχρι σήμερα. Άρα έναν δικοματισμό που σταθεροποιείται σε σχετικώς υψηλά επίπεδα. Σχετικώς λέω, γιατί βέβαια δεν έχει σύγκριση με τα επίπεδα στα οποία βρισκόταν πριν από την κρίση. Και ένα κίνημα αλλαγής από το 6 στο 8, σταθεροποιημένο. Βέβαια ένα